τάξη είναι η δική μας γνώμη, την οποία έχουμε σήμερα την τελετή λήξης και βράβευσης, η οποία συνδιοργανώθηκε από τον Καρπό και την Εκπαιδευτική Ραδιοτηλεόραση, υποστηρίζοντας το Ελληνικό Κέντρο Κινηματογράφου, και έρχεται σαν συνέχεια της δράσης βιντεομουσία. Η δράση που έχουμε σήμερα ουσιαστικά προσεγγίζει το κομμάτι της πρόσβασης στα μέσα. Είδατε όλοι μαζί σε ομάδες ταινίες μαθητικές που είχαν βραβευτεί και προσεγγίζουν την κριτική σκέψη και ανάλυση των μαθητών. Την καλλιέργεια κριτικής σκέψης και ανάλυση από μεριά των μαθητών. Πριν 2 χρόνια, ο Καρπός, που συνεργασία με την Εκπαιδευτική Τηλεόραση, διοργάνωσε ένα διαγωνισμό που λεγόταν Βιντεομουσία 2014. Σχολεία από όλη την Ελλάδα, χωρίς επαγγελματική υποστήριξη, το τονίζω, γι' αυτό και πολλές ταινίες έχουν κάποια μικρά θέματα, όμως με δική τους δύναμη και με εξ αποστάσεως υποστήριξη από εμάς, τηλέφωνο, Skype κτλ. Mail, έκαναν το κάθε σχολείο παιδιού μία ταινία μέχρι 5 λεπτά, όπως είδατε, με θέμα για κάτι που τα παιδιά διάλεξαν, κάτι που τους αφορούν. Υπάρχουν εδώ κάποιοι από τους βραβευτές του 2014 που σκίσανε στα αποτελέσματα, να τους γνωρίσουμε. Το Μαρκόπλο να σηκωθεί, παρακαλώ, να σας δούμε. Πώς σου φάνηκε όταν την είδατε μετά από τόσο καιρό? Πώς σου φαίνεται που όλοι αυτοί την ψηφίσαν ότι τους άρεσε πολύ? Η αλήθεια είναι ότι αυτό το περιμέναμε. Το κάνουμε δηλαδή μόνο και μόνο στο δεύτερο χρόνο, να συμπεράσουμε καλά και να γνωριστήκαμε περισσότερο μεταξύ μας. Και ήταν γενικό το μια πολύ ωραία ιδέα, γιατί δεν περιμέναμε να βγει κάτι τόσο αστείο, συναρπαστικό, όμορφο. Πάρα πολύ δουλειά κάθε ταινία, το λέω για τα παιδιά, αλλά είναι κάτι που αξίζει πολύ τον κόπο. Και θέλει διάθεση, κατάθεση ψυχής και από τους εκπαιδευτικούς και από τους μαθητές εννοείται, αλλά είναι τελικά κάτι που μένει και θα το μνημονεύεται για αρκετά χρόνια υποπέδου. Ήταν σε μια διαδικασία να παρατηρήσει πιο συγκεκριμένα, χάρη στη γραπτή κριτική, κάποια πράγματα, αλλά βοήθησε να προσδιορίσουν και να συνειδητοποιήσουν ποια πράγματα να κάνουν μια ταινία να τους αρέσει, που δεν νομίζω ότι το είχαν ξανασκεφτεί. Παρακολούθησαν τις ταινίες με προσοχή, σκέφτηκαν πάνω σε αυτές τις ταινίες, δεν συζητούσαν μεταξύ τους, δημιουργώντας κάποιο πρόβλημα μέσα στην ατμόσφαιρα της τάξης, και στο τέλος ήταν πάρα πολύ σαφή τα παιδιά στην προσωπική τους άποψη, δηλαδή τι μας αρέσει και γιατί. Η αλήθεια είναι ότι ανέλαβα μαζί με τον κύριο Θεοδωρίδη και τους άλλους φοιτητές την ελευθερία και την ευθύνη να πάρουμε αποσπάσματα από κριτικές που μας άρεσαν. Γιατί πραγματικά αξίζανε. Αυτό είναι λοιπόν το ανθολόγιο και θα ήθελα να καλέσω 5 παιδιά που είναι εδώ μαζί μας και να μας διαβάσουν ένα δικό τους απόσπασμα. Είναι η Κωνσταντίνα Βεζετζιάννα την Κεσαριανή, η Άννα Χάλα για τον Μιλικό. Όπως φόβο για τον κόσμο, στεναχώρησε το κορίτσι που έπεσε θύμα, θυμώδη τους αδιάφορους γονείς. Μα δεν θα κρύψω πως θεώρησα το κορίτσι πολύ αφελές και δεν μπορούσα να καταλάβω πως γίνεται κάποιος να είναι τόσο αφελής και να μην έχει επίγνωση του κινδύνου. Δεν ξέρω, ίσως αυτό το λέω με βάση τη γνώση ότι δεν έχω βιώσει μέχρι τέτοιο. Η εντύπωση που μας δημιουργούν οι εικόνες της ταινίας είναι να μας κάνει να γελάμε γιατί είναι τόσο καλά γυρισμένη, ώστε είναι σαν να βλέπουμε τους εαυτούς μας στην οθόνη. Παρατηρούμε αδυναμίες τόσο από την πλευρά του πρωταγωνιστή, όσο και από την πλευρά των δεύτερων ρόλων. Περαιτέρω στους διαλόγους, λείπει η αίσθηση του αυθορμητισμού. Κυριαρχεί, κατά τη γνώμη μου, μια τυποποιημένη μορφή ομιλίας ανάμεσα στους εφήβους. Τεχνητική, κατά κάποιο τρόπο, μόνο και μόνο για την εξυπηρέτηση των αναγκών της ταινίας. Η δουλειά των μαθητών ήταν πολύ καλή ως προς το μοντάζ και ιδιαίτερα ως προς τη συλλογή και παρουσίαση πυρηνικού. Επίσης, ένα σημαντικό πλεονέκτημα της ήταν η συμμετοχή προσώπων από το σημερινό μέχρι τις πληροφορίες. Το φωτογραφικό υλικό παρουσιάζει ενδιαφέρον λόγω της σπανιότητάς του, καθώς η ραδιοφωνική σταθμή στην περίοδο κατά την οποία η εκπομπή αναφέρεται ήταν παράνομη. Σε ό,τι αφορά το σενάριο και τη σκηνοθεσία, η γνώμη μου είναι πως βοήθησαν στο να ακολουθήσω σωστά το μήνυμα που ήθελα να μεταδώσουν οι συντελεστές της ταινίας.
Δεν δόθηκε έμφαση στην ξεκάθαρη δήλωση των γεγονότων, αλλά συχνά δηλώθηκαν υπενηθικά, όπως παραδείγματος χάρη συνέβη στο τέλος της ταινίας με τον ήρωα. Δεν είδαμε το πρόσωπό του, γιατί δεν ήταν αυτό το σημαντικό. Το σημαντικό ήταν πως οποιοδήποτε θα μπορούσε να υιοθετήσει μια ψεύτικη ταυτότητα για να ξεγελάσει ένα παιδί. Κάτι αντίστοιχο συνέβη και με τη μαθήτρια που παίζει το διαδικτυακό θύμα. Δεν λέει πολλά, δεν δηλώνει ξεκάθαρα τη στεναχώρια της, αλλά μας αφήνει να την κατανοήσουμε με τη στάση του σώματός της ή τις κινήσεις της. Θέλω να σας παρουσιάσω, να αφιερώσουμε όμως και δύο λεπτά σε ένα άλλο πολύ ιδιαίτερο σχολείο. Από αυτά που καθόλου τα συμφωνώ και ξέρω να τα ξέρουν κιόλας. Γι' αυτό όμως συμμετείχε σε αυτή τη δράση και είδανε και αυτή τις ίδιες ταινίες και ψηφίσανε και συζητήσανε και μας είπανε μια πολύ μικρή γνώμη. Είναι ένα σχολείο το οποίο δεν απέχει από εκεί που κοιμούνται οι μαθητές. Γιατί είναι μέσα σε μια φυλακή. Με λένε Μοχάμεντ. Να ακούσουμε δύο από την Αίγυπτο. Και θα ήθελα να σας πω δύο λόγια. Μαζευτήκαμε όλοι σε μια αίθουσα για να δούμε σχολικές ταινίες για το διαγωνισμό του κακού. Μας μίλησαν οι καθηγητές για κάθε ταινία και μετά τις είδαμε. Μου άρεσε όλη η φάση περισσότερη γιατί ήταν αφορμή για συζήτηση πάνω σε σοβαρά θέματα. Και ο καθένας έλεγε τη γνώμη του χωρίς να ντρέπεται. Εδώ που είμαστε στη φυλακή, δύσκολα βρίσκουμε ευκαιρία να δούμε ταινίες. Πιστεύω ότι πρέπει να βλέπουμε πιο συχνά και μακάρι να καταφέρουμε να φτιάξουμε κι εμείς μια. Μπορούμε να δείξουμε στα παιδιά έξω πόσο εύκολο είναι να ξεφύγουν και να βρεθούν στη θέση μας και πόσο δύσκολη είναι η ζωή στη φυλακή, όπου ξεχνάς τα όνειρά σου.